Πρόσφατα σε μια διαδικτυακή συνεδρία μέσω Skype με έναν πελάτη που παρακολουθώ που ζει στο εξωτερικό, άκουσα μια πολύ σημαντική ερώτηση. Ο αγαπημένος πελάτης μου είπε «Μα γιατρέ, εγώ δεν έχω κανένα σύμπτωμα. Τι είναι αυτό το λίπος στο σηκώτη που μου βρήκανε. Δεν θα έπρεπε να είχε δώσει σημάδια της ύπαρξής του». Αυτή λοιπόν η ερώτηση με έβαλε σε σκέψεις και αποφάσισα να ετοιμάσω ένα βίντεο με τις 10 συχνότερες ερωτήσεις που ακούω σε σχέση με το λίπος στο σηκώτη. 1. Ποια είναι τα συμπτώματα. Υπολογίζεται ότι μεγάλο μέρος των ανθρώπων που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πιθανότατα πολλοί από εσά να έχουν λίπος στο σηκώτη. Το αναμενόμενο είναι κανένας ή σχεδόν κανένας από εσά να μην έχει κάποιο σύμπτωμα που να το δείχνει αυτό. Συμπτώματα εμφανίζονται μόνο όταν η πάθηση εξελιχθεί σημαντικά και τότε τα περιοθεώρια μας να την αντιμετωπίσουμε είναι πολύ λιγότερα. 2. Με ποια εξέταση γίνεται αντιληπτό, Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με λίπος στο σηκώτη το μαθαίνουν αυτά, αυτό μετά από, ένα, μετά από κάποιον υπέρηχο, συνήθω για κάποια ενοχλήματα που δεν έχουν σχέση με το λίπος στο σηκώτη. Σπανιότερα, σπανιότερα το βρίσκουμε μετά από αξονική ή μαγνητική τομογραφία στην κοιλιά ή το θώρακα. 3. Πού οφείλεται, Όταν σπούδαζα ιατρική, πριν από 30 χρόνια θεωρούσαμε αυτονόητο ότι το λίπος στο σηκώτη προέρχεται από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τη δεκαετία του 90 ήταν πιο συχνό κάποιο να έχει λίπος στο σηκώτη επειδή έπινε παρά επειδή έτρωγε πολύ. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που εμφανίζουν λίπος στο σηκώτη είναι επειδή καταναλώνουν πολύ και λάθο τροφή. Προφανώ μπορεί να προέρχεται και από συνδυασμό αυτό των δύο. 4. Ποιοι είναι οι παράγοντε κινδύνου που ευνοούν την εμφάνισή του. Εκτό από το αλκοόλ, που είπαμε νωρίτερα, σημαντικοί παράγοντε που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανίζει κάποιο λίπο ο είναι το αυξημένο βάρο, η κακή διατροφή, το μεταβολικό σύνδρομο, ο ζαχαρόδη τύπου 2 και η αντίσταση σουλήνη, τα αυξημένα τριγλυκερίδια και η αυξημένη χολυστερίνη στο αίμα και η υπνική άπνοια. Σπανιότερα μπορεί να συνδέεται με λήψη φαρμάκων έκθεση σε τοξίνες και κάποιες μορφές χρόνιας ιογενούς υπατήτηδας. 5. Φαίνεται στην εξέταση αίματος. Συνήθως όχι. Τα περισσότερα άτομα που έχουν λίπο στο σηκώτη έχουν απόλυτα φυσιολογικές τρανασαμινάσεις, που είναι τα ένζημα που ανεβαίνουν όταν υπάρχει βλάβη στο σηκώτη. 6. Είναι αναστρέψιμη. Συνήθως ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από λίπος στο σηκώτι, είτε καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, είτε έχουν αυξημένο βάρο και έχουν κακή διατροφή. Στην περίπτωση τη υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, η διακοπή του αλκοόλ συνήθω αναστρέφει τη διαδικασία. στην περίπτωση του αυξημένου βάρους και της κακής διατροφής, η σωστή διατροφή που οδηγεί σε μείωση βάρους είναι αρκετή για να εξαφανίσει τελείως το πρόβλημα. Αυτό όμως συμβαίνει αν η παρέμβαση είναι σχετικά νωρίς. 7. Σε ποιο σημείο είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για να φροντίσει κάποιος την υγεία του. Αλλά τα μέγιστα αποτελέσματα θα τα έχουμε όταν κάποιος επέμβει έγκαιρα. Εάν η πάθεση αφαιθεί να εξελιχθεί, τότε με τα χρόνια μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να αναστρέφεται πολύ λίγο. Καλό είναι να ξεκινήσουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας όσο νωρίτερα γίνεται. Δηλαδή την επόμενη μέρα που ακούμε ότι έχουμε λίπος στο σηκώτη. 8. Τι σημαίνει σωστή διατροφή. Ο όρος σωστή διατροφή είναι πολύ παρεξηγημένος, γιατί σωστή διατροφή δεν είναι η ίδια για όλους. Η σωστή διατροφή είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι η σωστή διατροφή είναι αυτή που εξασφαλίζει. 1. Φυσιολογικό βάρος. 2. Φυσιολογική χολυστερίνη και τριγλικερίδια. Αν και σπάνια αυτό δεν είναι εφικτό μόνο με σωστή διατροφή, 3. Χαμηλή ενσουλίνη και ζάχαρα ο αίματος. 4. Χαμηλό ουρικό οξύ και ουρία. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει αυξημένο βάρος, εξ ορισμού η διατροφή που ακολουθεί δεν είναι ιδανική για το σώμα του. Μπορεί να είναι εξαιρετική διατροφή για κάποιον άλλον, αλλά όχι για τον ίδιο. Μπορεί να περιλαμβάνει πολύ υγιεινές τροφές, αλλά αυτές να μην είναι ιδανικές για αυτόν. Αυτό είναι από του βασικότερου λόγου που θα ακούσετε πολλού ανθρώπου να έχουν ωφεληθεί από τελείως διαφορετικέ διατροφέ. Και μπορεί πραγματικά αυτό που λένε να είναι αλήθεια. Αυτό όμω που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτή η διατροφή είναι ιδανική για αυτού. Δεν είναι ιδανική για όλου. 9. Κάπου διάβασα σχετικά με τη φρουκτόζη και το λίπο στο σηκώτη. Τι ακριβώ συμβαίνει. Όλα τα κύτταρα του σώματό μα χρησιμοποιούν γλυκόζι για ενέργεια. Και τα μόνα κύτταρα που είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τη φρουκτόζη είναι τα υπατοκύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα του σηκωτιού. Ούτε οι μύε. Ούτε ο εγκέφαλό μα είναι ικανή να χρησιμοποιήσουν τη φρουκτόζη αν αυτή δεν μετατραπεί σε γλυκόζι. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα ότι αν κάποιο καταναλώνει φρουκτόζη σε μεγάλε ποσότητε, αυτή να αποθηκεύεται στο σηκώτι με δυσάρεστε για την υγεία συνέπειε. Τα φρούτα περιέχουν μικρή ποσότητα φρουκτόζης και είναι ο μόνος τρόπος που είναι λογικό κάποιο να λαμβάνει φρουκτόζη. Ενώ η ζάχαρη είναι ο πιο λάθος τρόπος να λαμβάνει κάποιο φρουκτόζη. Πολύ κακή ιδέα είναι επίση κάποιο να καταναλώνει χυμού, ειδικά από αποχυμωτή. 10. Υπάρχει κάποια τροφή ή βότανο που να διώχνει το λίπος από το σηκώτη. Υπάρχουν κάποια βότανα που βοηθούν, αλλά δεν μπορεί κάποιο να στηριχθεί αποκλειστικά σε αυτά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πρέπει να φροντίζει τη διατροφή του συνολικά. Αυτέ είναι οι 10 συχνότερε ερωτήσει που ακούω στο γιατρίο μου και μέσα από τι συνεδρίε που κάνω από το διαδίκτυο με ασθενεί που ζουν εκτό Αττικής και θέλουν τι ιατρικέ μου συμβουλέ. Το σημαντικότερο κομμάτι τη δουλειά μου είναι να συνεργάζομαι με ασθενεί και πελάτε που ψάχνουν την ιδανικότερη διατροφή για να έχουν την καλύτερη δυνατή υγεία. Συχνά όμω χρησιμοποιούν μια σειρά από βότανα που βοηθούν για την αντιμετώπιση του λίμπου στο σηκώτη και για αυτό το θέμα έχω δημοσιεύσει ένα βίντεο το οποίο αν σας ενδιαφέρει καλό είναι να το δείτε. Εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.